Το πολικό ψύχος έχει καταλάβει τον Ανατολικό Καναδά. Στο Κεμπέκ το θερμόμετρο έδειξε μείον 29 βαθμούς την Παρασκευή, μετά από τη θερμοκρασία ρεκόρ των μείον 33,9 βαθμών την Πέμπτη. Ο υδράργυρος έπεσε στους μείον 44 σε περιοχή 400 χιλιόμετρα βόρεια του Μόντρεαλ. Την ώρα που το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα, η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν τις επόμενες ώρες. Ίδιο το σκηνικό του καιρού και στη Νέα Υόρκη, που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Τετάρτη. Με πολλικές θερμοκρασίες και συνεχή χιονόπτωση, οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να μην μετακινούνται εκτός κι αν είναι απολύτως απαραίτητο. Οι πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες αποτελούν και την πρώτη μεγάλη πρόκληση για τον νέο δήμαρχο της πόλης, Bill de Blasio, τον οποίον η κάμερα κατέγραψε να φτιαρίζει χιόνι έξω από το σπίτι του. Περισσότερες από 2.200 πτήσεις ακυρώθηκαν συνολικά στη χώρα και ακόμα περισσότερες καθυστέρησαν. Η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να έρθουν αντιμέτωπες με πολικές θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου. Τίποτα πάντως δεν φαίνεται να επηρεάζει τις πυρετόδεις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Super Bowl στο γήπεδο Λαμπό του Wisconsin.